Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δημιουργούν κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές επιπτώσεις. Έκανε μάλιστα λόγο για μια ξεκάθαρη πυρηνική απειλή. Η Μόσχα δεν μπορεί να αγνοήσει την πυρηνική ικανότητα των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 που ενδέχεται να προμηθευτούν οι Ουκρανοί από τους δυτικούς υποστηρικτές τους, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Ταυτόχρονα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ και οι υποτελείς τους στο ΝΑΤΟ δημιουργούν κίνδυνους άμεσης ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία και αυτό θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες, είπε χαρακτηριστικά. Ο Λαυρόφ υποστήριξε περαιτέρω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθεί η πιθανότητα η Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, εκτός και αν η Δύση λάβει αποφάσεις που συνεπάγονται με στρατηγικούς κινδύνους. Επιπλέον επεσήμανε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα περιγράφονται ξεκάθαρα στο στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι ο κορυφαίος βοηθός του Ουκρανού Προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο ελπίζει να λάβει την πρώτη προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 από δυτικές χώρες μέχρι το τέλος του 2023. Από τη δική του πλευρά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτεμπεργκ, δήλωσε ότι η Συμμαχία θα ξεκινήσει την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στα F-16 αυτό το καλοκαίρι.